Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που κοιμήθηκα στον καναπέ. Αυτό, καλημέρα. Θα σας πω μετά τι θα κάνουμε σήμερα. Ετοιμάστε, καθώ αυτό το κοριό δεν μου αρέσει. Γιατί είπα να δω αυτό σήμερα που έχει vlog. Στο μαγαζί θα σας τα δείξω τα πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνει και έχω αργήσει. Λοιπόν, το μόνο μέρος που μπορώ να κάτσω και να μην έχει αντίλαλο είναι η αποθήκη, για να σας δείξω τι θα φάω για πρωινό. Γιατί σήμερα τι κάνουμε, παιδιά? Κρίμα. Κάνουμε. Τρώω 24 ώρες από τα IKEA. Πάει. Εγώ συνήθως το πρωί. Α, έχει κόσμος κάτω. Sorry, bitches. Εγώ συνήθως δεν τρώω το πρωί. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ κακό για την υγεία μου. Ξέρω ότι δεν είναι καλό γενικά. Αλλά συνήθως δεν τρώω. Το πρωί δεν. Αυτό. Αλλά σήμερα έχω ξυπνήσει με μία πείνα. Δεν σας την περιγράφω, θέλω να τα φάω όλα εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, έχω πάρει πολλά τσιτζιπλίνια. Έχω πάρει και για μεσημεριανό. Θέλω να φάω στο τρελί αυτό. Χωρίς λόγο. Θα πιω μη χυμούλη. Και θα φάμε μπισκοτίνια. Βέβαια, δεν έχω όρεξη. Είχα τώρα όρεξη για πρωινό να φάω μια τυρόπιτα μερακλίδες, άμα θυμάστε εσείς από εδώ πέρα από τη Ραφίνα. Αυτή η τυρόπιτα, η τέλεια, η μικρούλα, μια τυρόπιτα μερακλίδες, special. Τέλος πάντων, αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πάρω κάτω να τα φάω τώρα εδώ πέρα μέσα στην αποθήκη, έχει και κορία. Bye. Τώρα εδώ εγώ θα μιλάω και ο Νίκος θα βάζει μουσική από πάνω. Θα ακούγουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα φάμε και ένα σοκολάτο τώρα. Είναι ωραίο. Αξίζει τα 5 λεπτά παραπάνω που έχει. Update vlog. Κρίμα. Δεν μπορώ να το πιω αυτό το χυμό. Είναι λες και είναι χυμός. Πορτοκάλια μύτα, να το sponsored. Με πάρα πολύ νερό μέσα. Και ξινό. Το ξινό δεν με χαλάει. Είμαι ξανά εδώ στην αποθήκη για να φάμε μαζί το κολατσιό μου. Δεν τρώω ποτέ κολατσιό. Φάω αυτό, γιατί αυτό μου έχει κολλήσει να φάω. Και επειδή το απόγευμα θα πάμε μαζί για καφέ με τα παιδιά, καλύτερα να πάρω τα πιο πολλά έτσι τα τζιμπλίκια μαζί με τα παιδιά. Και θα το δοκιμάσω εδώ μέσα, γιατί κάτω έρχεται κόσμος και με διακόπτει και εκνευρίζομαι και δεν φτάνει και σε τίποτα. Oh yeah, I like it. Είναι sneakers. Εδώ τα αποκριάτικα. Γιατί το σπίτι μου δεν χωράνε. Και έξω γίνεται παντζουλισμό. Θα σπάσεις την πόρτα, αγοράκι μου.
πεις για στους φαν σου. Για φανς. Πες κάτι. Κάτι. Πες τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε και θα κάνουμε 24 ώρες με οικεία φαγητό. Και τι έφαγες εσύ τώρα. Κολλητά γύμιστα. Γιατί. Γιατί είναι από το οικεία. Δεν είναι από το IKEA. Αλλά τι ωραίο στυλ, Θεέ μου. Παιδιά, έχει ταιριάξει μέχρι και την κάλτσα. Κάτι έχω εδώ. Άμα είναι λεφτά, τα θέλω. Λοιπόν, ήρθα σπίτι και θα φτιάξουμε hot dog. Αλλά επειδή δεν τρώμε κρέας και επειδή πάντα ένας από μία παρέα δεν πρέπει να τρώει κρέας για να σώσουμε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την παρέα είμαι εγώ, θα φτιάξουμε αυτά εδώ, τα Hormones. Σου φέρω να φας. Θες να μας πεις τι έχει αυτό μέσα. Έχει. Δεν φαίνεται πολύ. Όπως άμα χρειασμένο. Έχει και τσάπ μουστάρδι, καραπελωμένα κρεμμύδια. Και τι άλλο, το λουκάνικο. Και το ψωμάκι. Α, πρέπει να δοκιμάσω τώρα. Ναι, είναι taste, live taste. Ωραίο! Ε! Καλό είναι! Λοιπόν, πήρα και αυτά τα πατατάκια. Φυσικά, φυσικά με κρεμμύδι, εννοείται. Γιατί ό,τι έχει κρεμμύδι. Ό,τι έχει. Πού πάμε! Ό,τι έχει κρεμμύδι και σκόρπι το αγαπάμε. Δεν φαινόμαστε. Εγώ φαίνομαι. Ωραία. Oh my god. Έφτιαξα κι άλλα. Oh my god. Δεν είναι για μένα κι άλλα δύο για σένα. Ναι. Θες να δειγματίσεις τι έχω φέρει για σνακ. Έχεις δύο μέρες χωρίς φαΐ, προφανώς και θέλω. Ναι, είναι. Σοκολατάκια, δείξτε τα. Και έχω φέρει και αυτά. Είναι ζελεδίνια. Μισό λεπτό και να τα ανοίξουμε. Πάτο, είναι τέλειο. Τέλειο. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Εγώ θα φάω ένα ζελεδάκι. Είναι λίγο κοινά. Θα δώσουμε και στο Χρήστο να δοκιμάσει. Όχι, όχι, δικά σου. Τι είπες. Σαν λιβάνι είναι αυτό εδώ. Άρα είναι πολύ ωραίο. Πόσο το βάζεις. Για λιβάνι. 11 στα 10. Ναι, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Δεν γιατί δεν είναι από το IKEA. Δεν πειράζει, θα πάρω. Να φας λίγο λιβάνι, αυτός είναι ο Χρήστος, ο σερβιτόρος μας. Πες γεια στο vlog. Γεια σας, παιδιά. Λιβάνι. Είναι καλύτερο από CX. Είναι το καλύτερο που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Θα τα κρατήσω. Κράτα τα, αυτά είναι για σένα. Θες να πάρεις και ένα τέτοιο. Όχι τέτοιο. Ένα τέτοιο. Ωραίο, ωραίο είναι. Ε? Πάρα πολύ ωραίο. Όχι. Πολύ ωραίο. Αλλά και αν δεν αυτά δεν τα παίρνουμε ξανά. Τι έχουν γεύση. Έχεις φάει πολλά πόδια στη ζωή σου. Όχι, αλλά. Δεν μπορώ να δέξω τους πελάτες, γι' αυτό δεν, έχω, δεν έχεις τρίψει κάμερα. Εδώ, ας πούμε σε αυτό. Ό,τι ήταν. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Αυτό. Τι είναι αυτό, damn. Damn. Αυτό. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ σε καράβι. Μουντερίλ. Ορίστε. Μουντερίλ. Για μίλα λίγο στο vlog. Σήμερα τρώω για 24 ώρες IKEA. Τι τρως? Το IKEA. Κρεβάτια, καρέκλες.
Είσαι καθυστερημένη. Ναι. Για πες, κάνε μας μια δήλωση. Α, λέμε ο καθένας από ένα tip για καλή ζωή. Από ένα tip για καλή ζωή. Να μην προλαβαίνει να ξυμεθήσετε, παιδιά. Δεν προωθούμε τον αλκοολισμό στο κανάλι. Εγώ δεν είμαι στο κανάλι σου. Ποιος είναι ο καλύτερος μου φίλος? Δεν έχεις φίλους. Αυτός. Ορίστε. Δεν έχεις φίλους. Το ξέρω. Α, τι ωραίο προφίλ. Εσύ καλά τα λες, αλλά... Φάε και ζελεδάκι. Τον πληρώνω. Δεν είναι τον πληρώνω, παιδάκι μου. Σαν τον πληρώνω. Είναι damn. Παρακαλώ πολύ, παραδελεδάκι. Είναι ξινό. Yeah. Ταιριάζεται. Πόσο του βάζεις? Στα 10. 7. Αυτά από ποιον είναι? Από μένα. Στην υγειά μας, καλέ, δεν έχει πάει ούτε 9 ακόμα. Ωραίο, πετρέλαιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τα πιο καθαρά ποτά μόνο είναι στο πάγιο, παιδιά. Δεν κάνουμε τοποθέτηση προϊόντα στο κανάλι μου. Νιστάζω πάρα πολύ. Γύρισα σπίτι και δεν έχω νερό. Δεν ξέρω γιατί, γίνονται και πολλά... Έχουμε πολλές εργασίες κάτω. Δηλαδή, φτιάχνουμε την αποχέτευση, βάζουν οπτικές ίνες και μαζί με τη γύρι και αυτή την από την Αφρική που μας έρχεται μια άμμος και αυτές οι εργασίες κάτω, εγώ δεν την παλεύω καθόλου με τις αλλεργίες μου, δεν ξέρω αν την παλεύετε εσείς. Είχα πάρει αυτά για βραδινό, τα οποία φαίνονται τέλεια. Ευθύς αμέσως θα φάω ένα μόνο για εσάς. Όχι, δεν θα το έσκυζα. Το έχω ξαναφάει πάρα πολλές φορές. Είναι από τα καλύτερα που έχει. Το χειρότερο που έπαθα είναι ότι δεν ήξερα ότι δεν έχω νερό. Και επειδή θέλω να βγάλω τους φακούς, έβαλα σαπούνι στα χέρια μου και είχα να μπουκάλι νερό μέσα ψυγείο. Ξέπλυνα τα χέρια μου και τώρα θέλω να πιω νερό. Τέλος πάντων, θα κάτσω να δω λίγο Outlander, τον έκτο κύκλο. Είχα πει θα κάτσω να το περιμένω να βγουν όλα τα επεισόδια. Αλλά θα κάτσω να το δω τελικά, δεν έχω τέτοια θέματα. Και θα κοιμηθώ νωρίς, γιατί αύριο το πρωί τι κάνουμε εμείς οι YouTubers που δεν έχουμε subscribers? Δουλεύουμε. Κρίμα. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Αν έχετε καμιά σειρά να μου προτείνετε, γιατί τώρα που θα τελειώσω το Outlander, δεν ξέρω τι να δω. Σκεφτόμαι να δω Loki και τέτοια, της Marvel λίγο, γιατί θέλω να πάω να δω το Doctor Strange που βγαίνει νομίζω τώρα. Σε 15 μέρες πότε βγαίνει. Μπορεί να είναι και μήνα, δεν ξέρω, μη με βρίσετε. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Επειδή δεν είμαι ακόμα καταξιωμένη YouTuber, δεν έχω πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα στη ζωή μου. Έχω δουλειά, κανένα καφέ, άντε και κανένα κρασί. Αυτά ρε παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο ενδιαφέρον στη ζωή μου. Όπου πάω, σας κάνω κανένα vlog άμα το θυμηθώ. Δεν έχω κάτι άλλο, δηλαδή αυτή είναι η ζωή μου. Άμα βαρέθηκες κι εσύ, επειδή βαριέμαι κι εγώ, κάνε subscribe και like και comment, buzz και γίνουμε καταξιωμένοι YouTuber και εγώ δεν θα σε ξεχάσω, εδώ είμαι. Φιλάκια πολλά και πιπιπ!